μια μεγαλειώδη συγκέντρωση από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Ο κόσμος δίνει ακόμα μια φορά το παρόν, αντιστέκεται στην υπερδομή που ετοιμάζεται να γίνει στο νησί μας. Όπως έχω πει σε όλες μου τις συνεντεύξεις, εδώ και 2 χρόνια, γιατί σήμερα είναι η επέτειος της Καράβας, τότε που ο λεσβιακός λαός είπε το μεγάλο όχι, νομίζω ότι και σήμερα το λέει, και όπως έχω πει σε όλες μου τις συνεντεύξεις, καμιά απόφαση δεν αξίζει τίποτα, ούτε περιφερειακού, ούτε δημοτικού, ούτε τοπικού συμβουλίου. Η απόφαση είναι του λεσβιακού λαού, αυτός θα είναι που θα πάρει την απόφαση. Και εφόσον οι τοπικές κοινωνίες δεν το θέλουν, εμείς οι αιρετοί πρέπει να υπακούσουμε στο θέλω των συμπολιτών μας. Γι' αυτό μας εξέλεξε ο κόσμος, γι' αυτό βρισκόμαστε. Για να υπερασπίζουμε τα θέλω των πολιτών που εκπροσωπούμε. Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το ξανασκεφτεί. Θέλω να πω όμως και κάτι που θα το πω σήμερα, ότι δεν μπορώ, η κυβέρνηση έχει πάρει κάποια μέτρα. Δηλαδή δεν μπορώ να αγνοήσω ότι φυλάγονται τα σύνορα, δεν μπορώ να αγνοήσω ότι λιγόστεψαν οι πρόσφυγες. Αυτά είναι σε καλό δρόμο. Θέλω να πιστεύω ότι και τούτη τη φορά θα ανακουστεί η γνώμη μας, δεν θα πάνε κόντρα σε αυτό που θέλει ο λαός και όλοι μαζί, αγαπημένοι, χωρίς κόμματα, χωρίς τίποτα, να δώσουμε έναν πραγματικό αγώνα που αξίζει αυτό το νησί να το δώσουμε. Όπως έχω πει, δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε ούτε μια σπιφαμή γης για να γίνουν κλειστές ή ανοιχτές φυλακές για τα νησιά μας. Είμαστε όμως διατεθειμένοι να παραδώσουμε όση έκταση χρειαστεί για να γίνουν έργα ανάπτυξης και πνοής για αυτό το έρημο νησί που τα έχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Ο αγώνας είναι μεγάλος. Να δουν όλοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ευχαριστώ.